πρόκειται για υπάρχουν εγκυμοσύνες και... Α, ωραία. Αυτό μας ενδιαφέρει επίσης. Λοιπόν, με τη νέα χρονιά πρόκειται να υπάρχουν εγκυμοσύνες, όμως... Λοιπόν, βγάλω είδηση λίγο που δάμε, βγάλω στο site σε λίγο. Ποιο παιδί μου, ότι σκέφτομαι να κάνω παιδί. Όχι, γιατί προβλέψε ο αστρολόγος μας ότι... Αυτό να το κάνεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι και στα μέσα σχέδια μεγαλώνει η οικογένεια του Νουφρίου. Να μεγαλώσει αυτή η οικογένεια. Θα μεγαλώσει. Ο Νουφρίος είναι το επίθετο του... Ο Νουφρίου, ναι. Λοιπόν. Το δικό μου είναι άλλο βέβαια, αλλά εντάξει. Αυτό που θέλω να τονίσω στην κυρία αγαπητού είναι ότι τα πράγματα έχουν πάρει μία κάμψη πολύ θετική. Τα πράγματα έχουν φτιάξει. Έχει φύγει το άγχος για τα αισθηματικά, γιατί όταν οι Ταύροι έχουν πρόβλημα με τα αισθηματικά, πάει να πει ότι υπάρχει πρόβλημα και στα οικονομικά και στα επαγγελματικά, γενικά όλα τους πάνε ανάποδα. Έτσι είναι, ακριβώς όπως τα λες. Ακριβώς όπως τα λες είναι, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, ειδικά στα αισθηματικά και δεν έχει να κάνει μόνο με τα κουμούς στο σπίτι, είμαστε τόσο κάτω ντονιασμένοι ψυχολογικά, που αυτό έρχεται και τα βρίσκει όλα τα υπόλοιπα. Ενώ όταν υπάρχει ισορροπία στα αισθηματικά, ξαφνικά τα βλέπεις όλα και ισορροπούν. Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Και μια μικρή συζήτηση να γίνει το βράδυ στο σπίτι, με την κυρία αγαπητού, π.χ. και το... τον σύζυγό της, την επόμενη μέρα τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό αν με επιτρέπει να δώσω και μια συμβουλή ότι δεν πέφτουμε ποτέ στο κρεβάτι χωρίς να τα έχουμε λύσει τις παρεξηγήσεις μας και τους κακομούς μας. Τέλεια. Δηλαδή είναι μουρμούριδες, θα μουρμουράνεις στο κρεβάτι, μέχρι που να συμφωνήσεις μαζί τους. Είναι παρατηρητική. Όχι, ναι, μέχρι να... Μπράβο, έχεις απόλυτο δίκιο. Μέχρι να το λύσω δεν ησυχάζω. Μπορεί να επιμένω ώρες. Στην καθαριότητα, πω. Δεν μπορούν να... Είμαι ευτυχώς, έχω έναν άντρα τον ίδιο, άρα δεν έχω πρόβλημα. Είναι παρατηρητική σε όλα. Μετράνε το κάθε τι που θα βγάλεις από το στόμα. Το μετράνε. Okay. Λοιπόν, να βάλουμε μία άνω τελεία, διότι έξω από το στούντιο, Κατερίνα, με αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Γάλλος μελλοντολόγος. Έχουμε φέρει και μεταφραστή, τους ακούω έξω που γελάνε τώρα. Λοιπόν, αν θέλεις, κάθισε εκεί με τους καλούς συναδέλφους από το μεγάλο κανάλι στον Αρχάγγελο.